Επί το θέμα των ρετριβίων, η εξέλιξη είναι ότι πολλοί έχουν προχωρήσει να βγάλουν άδειες, δεν ξέρω αν θα προλάβουν. Θα δω τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Μου απασχολεί πάρα πολύ. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί και εδώ κάποια λύση. Όταν λέτε πολλοί, τι εννοείτε, εννοείται πέρα από τα τέσσερα που λέγαμε. Έχουν δρομολογήσει πέραν των 3-4 που ναι. επήγεται να πάρουν άδεια και άλλοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον ναι. και έχουν δρομολογήσει τις διαδικασίες για να πάρουν άδεια για να διάθεση κλιμάτων για να μπορούν να λειτουργήσουν. Ναι, τώρα... δεν ξέρω αν θα προλάβουν και γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Τώρα πώς και ενδιαφερθήκανε και άλλοι τελικά. Όταν είδαν ότι 3-4 είχαν κάνει τις εγκαταστάσεις και θα έπαιρναν τη δουλειά ναι. για να δουλέψουν, όπως καταλαβαίνετε, ναι. ο ένας με τον άλλον. Άρα τελικά δεν ήταν τόσο ανέφικτο αυτό το οποίο... Όχι, δεν ήταν τόσο ανέφικτο, απλώς δεν γινόταν τίποτα όλο αυτό το χρόνια. Ναι. Τους βόλευε μια κατάσταση με άδειες προσωρινές, αλλά που όπως δεν ήταν η λύση, διότι αυτά τα λύματα πέφτανε στα ρέματα. Ναι. Και σε ένα κατεξοχήν νομό που βλέπουμε τα κροζιρόπια και έρχονται και τα θαυμάζουμε και καμαρώνουμε γι' αυτό, ή τους τουρίστες που πολλαπλασιάζονται και έρχονται εδώ, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι τρόπος διάθεσης των λυμάτων αυτός μέσα στα ρέματα και στη θάλασσα.